Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Συμβάσω, τι ωραίο κοντινό, τι ωραίο ξεκινάει. Καλώς πως είμαστε, πολύ καλωσιάτικοι. Καλά, μια χαρά εσείς. Τα καθιερωμένα φιλιά της εκπομπής είναι αυτά. Για πες. Μαγειρεύεις. Ναι, βεβαίως. Κατευθείαν εγώ. Τα ξανακρίνουμε τώρα, μαγειρεύεις. Βεβαίως και μαγειρεύεις, με πέρασες. Ποια είναι τα αγαπημένα σου φαγητά. Γεμιστά, μακαρονάδες, μπριζόλες. Κάνει δύσκολα πράγματα γεμιστά. Καλά, τι θα κάνω εσύ. Α, όχι, μάλιστα, Τι πέρασες, αυγά και πατάτες. Προκομμένα, κορίτσι. Εμείς έτσι ξεκινήσαμε εδώ. Άρχισε να φτιάχνει αυγά και τέτοια και τώρα μαγειρεύει καλά. Αυγά ξεκινήσαμε και τώρα έχει μάθει, δεν έχω φτάσει να πω την αλήθεια. Και τώρα έχει μάθει να διαβάζει και μόνος όλη την καρτέλα με τη συνταγή. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Θα φτιάξω μια πάρα πολύ ωραία κολοκυθόβικα. Άντε, να τη διαβάσω εγώ. Λοιπόν, για να φτιάξουμε λοιπόν την κολοκυθόπιτα, Γιώργο, χρειαζόμαστε 1 κιλό κολοκυθάκια. Ένα κρεμμύδι. 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια. 150 γραμμάρια φέτα. 200 γραμμάρια φιλαδέλφια. 100 γραμμάρια κασέρι. Και 3 αυγά και ένα για το άλυμα από πάνω. 2 κουταλιές άνηθο. 6-7 φύλλα χωριάτικα. 5 κουταλιές ελαιόλαδο. Αλάτι και φυσκοτριμένο πιπέρι. Πολύ ωραία. Τώρα που είδα το φέτα και το κασέρι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση εσύ ως Θεσσαλονικιά για, για τις φέτες και για τα κασέρια, αλλά καλύτερα να μην την κάνουμε. Εντάξει, αυτό δέχομαι με τα τυριά και τα κασέρια. Όχι, μα και εγώ στα 23 μου κατάλαβα ότι το κασέρι είναι μόνο ένα πράγμα, όχι όλα τα κίτρινα τυριά. Λοιπόν, όσο ζεσταίνει το τηγάνι. Ωραία. Το οποίο μάλλον θα ζεσταθεί πάρα πολύ. Μπορεί να πάρει και φωτιά μόνο. Τρίψω τα κολοκυθάκια στο χοντρό κομμάτι του τρίφτη και ο Γιώργος όσο τρίβω εγώ μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις τη βάση. Λοιπόν, θα ανακρίνω τη βάση. Να μην πάμε στα επαγγελματικά, γιατί τα επαγγελματικά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είσαι στα κλεμμένα όνειρα. Βεβαίως. Το ξέρω όλη η Ελλάδα γιατί είναι μια πολύ πολύ επιτυχημένη σειρά. Κάθε μέρα στις 7. Ακριβώς, την απολαμβάνεις την επιτυχία αυτή. Είναι η δεύτερη πολύ επιτυχημένη σειρά. Μετά την Πολυκατοικία θα πάει και ξανά καινούργια. Χαίρομαι, ωραία είναι. Ωραίο δεν είναι αυτό. Πολύ ωραία. Και επίσης έχεις και τη χαρά και την τιμή να είσαι στο Σεσουάρ για δολοφόνους. Είναι η 13η χρονιά, είναι η τελευταία χρονιά. Και έχουμε τις τρεις τελευταίες παραστάσεις. Ακριβώς. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Πώς είναι αυτό. Ναι. Να κλείνεις μια τέτοια επιτυχία μεγάλη. Εντάξει, ίσως ο Θωμάς έχει το περισσότερο άγχος που είναι 11 χρόνια εκεί. Πολύ ωραία, ναι. Αλλά εντάξει, χαίρομαι που βρίσκομαι εκεί και χαίρομαι που είμαι σε μια παράσταση που θα είναι η μακροβιότερη στην Ελλάδα. Πραγματικά. Και από την οποία να πούμε, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, όσο θα βάζω εγώ ελαιόλαδο στο κουμπί, εγώ στα μαγειρικά μου, ότι από αυτή την παράσταση έχει περάσει και ο κύριος Καπουτζίδης. Με τεράστια επιτυχία. Μην τα ξεχνάμε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Και έχουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία θέλω να βάλεις βάσο σε παρακαλώ στο τηγάνι, χωρίς να καείς προσεκτικά. Δεν κακό καλέ. Για χαρά. Εδώ λοιπόν βάζουμε βάσο τα κρεμμυδάκια και τα κολοκυθάκια να πούμε ότι τα σουρώνουμε σε ένα σουρωτήρι αυτά που τρίβουμε. Βάζουμε αλάτι, έτσι ώστε να σουρώσει και να φύγει η υγρασία τους. Θα προσθέτουμε και τα κολοκυθάκια μέσα στο τηγάνι. Επίσης να πούμε, αυτό το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει και εμείς χρειάζεται να το ρωτήσουμε, ότι δεν είσαι Κρητικιά. Όχι, είμαι Θεσσαλονίκια. Πώς το λασκαράκι λοιπόν, από πού, κάπου, είναι... θα κρατάει, δεν μπορεί. Ίσως να κρατάει, είναι και από, και από Σμύρνη. Ελάτε από εδώ, εσείς να ερχόμαστε εμείς από εδώ. Πόπο μας έδιωξε. Δεν σου φέρετε ωραία, δεν σου φέρετε ωραία. Είναι πραγματικό στην κουζίνα, ναι. Βλέπω, ναι. Εμείς θα κάτσουμε εδώ σε μια γωνίτσα, δεν θα σε ενοχλήσουμε. Δεν θα κλείσουμε. Θα φάμε μόνο μετά, μάλιστα. Εγώ μπορώ να κάτσω όλη την εκπομπή και να σε βάλω να μαγειρεύεις εσύ για μας. Δεν πιστεύω να φτιάχνεις και πίτες, ξέρεις και πίτες. Πίτες δεν φτιάχνω, όχι. Μια φορά έχω προσπαθήσει να ανοίξω φύλλο. Δεν μου είχε πετύχει πάρα πολύ. Λοιπόν, όσο εσύ ανακατεύεις εδώ και μπορώ να σου ρίξω λίγο ακόμα αλάτι και λίγο φυσκοτριμένο πιπέρι και να σου βάλω και το τηγάνι και λίγο πιο δυνατά για να γίνει η δουλειά μας καλύτερα. Θα βάλω εγώ τώρα τον Γιώργο να απλώσει φύλλο στο ταψί. Όχι βρε Αλέξανδρε, γιατί μου βάζει εμένα αυτό το πράγμα που ξέρεις ότι δεν είναι και το καλύτερό μου. Μα και αυτό, αυτά που είναι καλύτερά σου πρέπει να σε κάνουν να τα μάθεις μέχρι το τέλος εκπομπής. Τι θέλεις τώρα. Ορίστε. Έλα που δεν θες. Λοιπόν, έχουμε εδώ λάδι και λαδώνουμε κάτω το ταψί μας. Το ταψί μας, ναι. Εντάξει. Λίγο παντού, σε όλες τις πλευρές. Και θα βάλουμε το πρώτο φύλλο. Θα βάλουμε τέσσερα, Γιώργο. Τέσσερα φύλλα. Τέσσερα φύλλα κάτω, τρία πάνω, εντάξει. Ωραία. Βάλε το πρώτο. Θέλω να σου δείξω κάτι. Να δω πώς θα το βάλεις. Παίρνατε το πρώτο και θα το βάλω κάπως εδώ. Μπράβο. Αν έχετε λοιπόν ένα τέτοιο ταψί, όταν το βάλεις έτσι, κοίτα τι γίνεται, πάει ακριβώς μέσα με το ταψί. Αυτό που αν κάνεις είναι να βάλεις το πρώτο λοιπόν λίγο πιο εδώ. Α, και να βάλεις για να πάει πιο έξω. Και το δεύτερο θα το βάλεις λίγο πιο πολύ από την άλλη πλευρά. Κατάλαβα, έλα λοιπόν και να το βάλουμε έτσι. Κάθε φύλλο πρέπει να λαδώνεις λίγο. Εντάξει. Άρα βάζω. Εδώ. Για
Για πες μου, πας σούπερ μάρκετ γενικώς, ψωνίζεις λαϊκή και τέτοια, τι προτιμάς? Κοίτα, προτιμώ τη λαϊκή, αλλά δεν έχω το χρόνο να πάω όταν γίνεται λαϊκή στη γειτονιά. Λόγω πολλών γυρισμάτων και τέτοια. Ναι, δεν προλαβαίνω. Αλλά είναι το καλύτερο νομίζω, είναι πολύ ωραία στη λαϊκή. Μ' αρέσει πολύ σαν βόλτα στη λαϊκή. Λοιπόν, έλα και το τέταρτο φύλλο από την άλλη πλευρά. Okay. Και όσο βάζεις το τέταρτο φύλλο, εγώ θα πω στη Βάσο να αδειάσει αυτό το τηγάνι εδώ σε αυτό το μπολ. Τώρα. Το έχεις? Τώρα δηλαδή που τελειώνει το θέατρο, φοβερή, την Κυριακή. Είναι πολύ καλή. Έτσι, επειδή αδειάζει το τηγάνι. Ναι. Θα σε πάρω βοηθό. Γιώργο, έλα. Πολύ ωραία. Τι πήρα, παιδιά, τα καταφέρα. Όχι, δεν κατάλαβες, και τους δύο μαζί. Τέλειο θα είναι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό άστο εδώ στην άκρη, ή μάλλον άστο πάνω στο μωμάτι, θα σβήσουμε εδώ. Και εδώ θα έχουμε τη συνέχεια. Τέσσερα φύλλα εδώ. Τέσσερα φύλλα, ναι. Ωραία. Αυτά κλείστα προς το παρόν. Εδώ στην άκρη. Και εδώ πέρα πρέπει να ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση, λοιπόν, Βάσο. Το οποίο είναι. Καταρχήν ρίχνουμε 200 γραμμάρια Φιλαδέλφια, εντάξει, το οποίο επειδή είναι ζεστό θα λιώσει πολύ εύκολα. Κάπως έτσι κάνουμε και μια πολύ ωραία μελιτζανόπιτα. Πάρε ένα κουταλάκι. Τέλεια. Το κόβουμε σε. Το βάζουμε σε μεγάλες κουταλιές. Και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι δίνει και πάρα πολύ ωραία γεύση και πάρα πολύ ωραία υφή. Και θέλω να μου προσθέσεις μέσα τη φέτα, το κασέρι. Τώρα? Και σιγά σιγά ναι, ανακατεύουμε για να γίνει η γέμιση μας. Καλεσμένοι δεν κάνεις τίποτα. Μια χαρά. Κοζερή, συζητησούλα και τέτοια. Ταξίδια πας. Αχ, ναι, ωραία είναι τα ταξίδια. Ωραία. Σ' αρέσει όταν πηγαίνεις ταξίδια να αποκτάς καινούριες γεύσεις? Να δοκιμάζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω. Μ' αρέσει πολύ, δεν θέλω να πηγαίνω. Αλλιώς, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Είσαι άνθρωπος, ναι, και αυτό. Πηγαίνουν και τρώνε το χάμπουργκερ που έτρωγαν και στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει νόημα. Το βασικό είναι να πας σε ένα ταξίδι και να δεις όλα τα κομμάτια. Λοιπόν. Θέλουμε λοιπόν τρία αυγά και θα ανακατέψουμε πολύ καλά. Πες μου τώρα ότι θες και ένα-ένα. Ένα-ένα. Το είδα που θέλω να το. Ένα-ένα να το ρίξω. Δεν ξέρω αν μπορώ ένα-ένα. Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Είδα που σε έβαλε να το κάνει ένα-ένα, Γιώργο. Εγώ το σηκώ. Το είδα. Δεύτερο. Πανικοβλήθηκα εκεί. Μια χαρά τα καταφέρνει. Βέβαια, στο εξωτερικό, ξέρετε, όταν λες στο εξωτερικό, πάντα όλοι καταλήγουν να τρώνε σε ιταλικά μαγαζιά. Γιατί μερικά μέρη στο εξωτερικό είναι λίγο δύσκολα για φαγητό. Από ξένη κουζίνα, λοιπόν, μια που πιάσαμε αυτή τη συζήτηση. Σωστά. Συζήτηση, συγγνώμη, ποια είναι η αγαπημένη σου? Τροσούσια, ας πούμε. Ναι, τρώω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Στην αρχή νόμιζα ότι άμα δοκιμάσω θα πάθω κάτι, αλλά τελικά εθίστηκα. Ναι, και εγώ. Αλλά μ' αρέσουν πολύ και τα ιταλικά. Λοιπόν, αυτό το κολοκυθάκι το κόψαμε μόνο και μόνο να δούμε πώ κόβεται. Εδώ τώρα θα πάρω εγώ λίγο άνηθο. Δεν θα σε βάλω να ψιλοκόψεις, Μην κόψω κανένα χέρι, δεν θα το ψιλοκόψω. Όχι, κάντε εσύ, δες πως κόβει. Το έχω δει, παιδί μου, είναι συγκλονιστικό. Βάζουμε και τον άνηθο και τώρα, αυτή τη γέμιση, αν θέλουμε, τη βάζουμε κατευθείαν μέσα στην πίτα μας. Αν θέλουμε, μπορούμε επίσης να αφήσουμε και λίγο να κρυώσει. Εσύ τι προτείνεις? Εγώ τώρα θα τη βάλω όπως είναι. Αλλά τι θα πρότεινες? Θα ήταν ωραίο να αφήσουμε λίγο να κρυώσει και να τη βάλουμε. Εμένα θα μ' άρεσε πιο πολύ. Εδώ. Λοιπόν, και εδώ θα ρίξουμε δύο φύλλα, τα οποία όμως κοίτα τι κάνουμε, τα κόβουμε στη μέση. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα τρία τέλεια φαγητά που φτιάχνει η μαμά σου. Πώς τη λένε? Αναστασία. Γεια σας, κυρία Αναστασία. Γεια σας, κυρία Αναστασία, να την χαίρεστε. Φτιάχνει τέλεια γαριδομακαρονάδα. Φτιάχνει πολύ ωραία μπιφτέκια. Ωραία, αυτά είναι. Ναι. Και φτιάχνει και πολύ ωραία ρεβίθια. Μάλιστα. Πω. Τέλειο. Γάριδο μακαρονάδα. Την επόμενη φορά θα πάω στη Θεσσαλονίκη να έρθω να φάμε. Που μένουμε ανατολικά, στον τεπό. Εδώ στο τέλος δεν λαδώνουμε. Κοίτα τι κάνουμε. Πιάνουμε και το τυλίγουμε καλά. Κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έλεγα πριν, κοίτα πώς έχει γίνει τώρα εδώ. Τα φώτα του στούντιο, γιατί κοιτάξτε τι τηλεόραση κάνουμε. Ξεραίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ζεστάθηκε εννοείς και ακριβώς. Ζεσταίνεται και αυτό το τυλίγουμε καλά. Θα κόψω λίγο και το επόμενο το κάνεις εσύ. Καλά, βρε Γιώργο, μην με αγχώνεις. Αυτό το περνάμε με λίγο αυγό και νερό το οποίο έχω εδώ και θα το περάσεις όλο. Έλα, πάρ' το πινέλο. Μάλιστα. Τσακ, τσακ. Το γύρω-γύρω μόνο ή και μέσα την πίτα? Να σου αυτό ή και, γύρω-γύρω, ή και την πίτα μέσα? Και μέσα και γύρω-γύρω. Λοιπόν, πρέπει να όσο κάνεις εσύ αυτό, ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε Σεζουάρ τελειώνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Η Κυριακή λοιπόν είναι η τελευταία παράσταση. Ναι. Έχετε κανονίσει κάτι? Κάθε χρόνο συνήθως γίνεται ένα λαλούμ. Σωστό. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι κάτι θα μας κάνουν, αλλά εμείς δεν θα το ξέρουμε. Το λαλούμ, για όσους δεν ξέρουν, που νομίζω όλοι ξέρουν, είναι στην ουσία. Γίνονται διάφορα πρόπτα στην τελευταία παράσταση. Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στις τελευταίες παραστάσεις γιατί ξέρει ότι θα δει μια παράσταση πειραγμένη, όπως αρέσει σε έναν. Έρχονται παρέες εντωμεταξύ και γίνεται τζέρτζελο μεγάλο. Είναι συγκλονιστική στιγμή. Λοιπόν, σου παραδίδω αυτή την ωραία πίτα που φτιάχνει και παρακαλώ, θέλω να την βάλεις στο φούρνο. Δύσκολο, παιδιά, δεν ξέρω. Δύσκολο,
Κυρία Αναστασία μου, δεν την κουράσαμε λοιπόν καθόλου. Τα πήγε καταπληκτικά, έτσι. Ας την αφήσουμε λοιπόν για 45 λεπτά. Να κάνουμε εμείς ένα. Εγώ δεν φεύγω, θα περιμένω να φάω. Όχι, θα πιάσουμε τώρα την κουβέντα και θα περιμένουμε 45 λεπτά να ψηθεί. Λοιπόν. Πείτε μας, είναι έτοιμη. Ναι, τι φέρνεις όμως, να τη φάμε. Ανησυχώ. Μην ανησυχείς, όλη δική σου. Πίστεψέ με, δεν θα αφήσω κανένα να τη φάει, θα την πάρει σπίτι. Μπράβο. Η ιστορία που έγινε. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, να χαιρετήσουμε τη Βάσο και να την ευχαριστήσουμε. Έλα στη μέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και να γίνουν όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα και να μην τα κλέψει κανένα. Ακριβώς. Και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ξανά είμαστε εδώ, παρέα στην κουζίνα. Φιλιά πολλά. Γεια σας.